κρασίου για μίζες, τις οποίες έδινε ακουολογικό κέντρο σε γιατρούς, με σκοπό να προωθούν τα προϊόντα του. Νέες καταγγελίες που έφτασαν πριν από 2 εβδομάδες στην ελεκτική υπηρεσία και διαβιβάστηκαν ήδη στον Γενικό Εισαγγελέα, αναφέρονται σε άλλους 14 οτορυνολαρυγκολόγους, 9 ιδιώτες και 5 του δημοσίου, που φέρονται να προωθούσαν ακουστικά σε ασθενείς από συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο. Αποκαλυπτικές πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ από την ελεκτική υπηρεσία αναφέρουν ότι τα στοιχεία που στάλθηκαν ανώνυμα στο γραφείο του Γενικού Ελεγκτή κοινοποιήθηκαν στην αστυνομία και την νομική υπηρεσία και σε αυτά αφήνονται αιχμές κατά της αστυνομίας, αναφορικά με την διαχείριση της διερεύνησης του θέματος. Ερωτηθείς ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, απάντησε. Η καταγγελία διερευνάται από την πρώτη στιγμή από το ΤΑΗ Αρχηγείου με την δέουσα προσοχή και αξιολογούνται όλα τα στοιχεία και δεδομένα που υπάρχουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι έρευνες διεξάγονται σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία. Ήταν ανώνυμη, κυρία Χρυστοφίδου, αυτό είναι αλήθεια. Πλην όμως συνοδευόταν από αντίγραφα επιταγών, τον οποίο φυσικά τη γνησιότητα εμείς δεν μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε. Ήταν φωτοαντίγραφα από επιταγές. Το θέμα είναι πώς βρέθηκαν αυτές οι επιταγές. Σημαίνει είναι κάποιος ή εκ των έσω ή από κάποια τράπεζα. Δεν ξέρω πώς μπορούσε κάποιος να βρει όλες αυτές τις επιταγές. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το ΣΥΓΜΑ, όλα τα στοιχεία που στάλθηκαν στις αρχές αφορούν περιπτώσεις από το 2011 μέχρι το 2015. Ενώ από τους 5 γιατρούς που εργάζονταν τότε στο δημόσιο, μόνο οι 2 συνεχίζουν να εργάζονται σήμερα στο κράτος. Ενώπιον του Κώστα Κλειρίδη βρίσκονται επίσης στοιχεία που αφορούν 20 επιταγές αλλά και ευχαριστήριες επιστολές των γιατρών προς το κέντρο. Θα δούμε το θέμα, θα ζητήσουμε ονόματα για να έχουμε κάποια δεδομένα. Δεν είναι θέμα μόνο επιθυμίας, είναι και θέμα καθήκοντος να προχωρήσουμε σε διερεύνηση. Και άλλον είναι να κλέφτουν κάποιοι πάνω στα χιτιχίτα σούπα μούπες και άλλον πάει σε σώματα πασχόντων συνανθρώπων μας και πτωμάτων θνησκόντων συνανθρώπων μας. Όσον αφορά την περίπτωση των ιδιωτών γιατρών, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες είναι βάσιμες, δεν εγείρεται θέμα διάπραξης ποινικού αδικήματος. Εγείρεται όμως θέμα εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών και των πελατών τους.